Λοιπόν, το σύστημα αυτό της ανανέωσης και της συναισθηματικής αναγέννησης, της κυταρικής νοητικής συναισθηματικής αναγέννησης και ανανέωσης, με νηστειοθεραπεία και αποτοξίνωση σώματος και νου, όπως βλέπετε το αποτοξινωτικό σχήμα περιλαμβάνει τα πάντα, γιατί είμαστε σε μία ολιστική έννοια, δηλαδή μπορούμε να διαχωρίσουμε το σώμα από το πνεύμα και από το νου. Είμαστε σε ένα αδιάρρηκτο σύνολο όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, εντάχει, το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει αποτοξινωτικά σχήματα για το παχύ έντερο, το σηκώτη, τη χολή και την αποβολή των χολικών λύθων. Το σηκώτη και η χολή πάνε μαζί. Η χολή είναι το γέαν όργανο του σηκωτιού. Το σηκώτη παίζει πάρα πολύ μεγάλο μέρος σε όλες τις αποτοξινωτικές διαδικασίες. Είναι το χημικό εργαστήρι του οργανισμού και αυτό θα το δούμε με πάρα πολύ ιδιαίτερη σημασία όταν ασχοληθούμε με τις αποτοξινώσεις του σηκωτιού, που θα γίνει προφανώς στο επόμενο μάθημα, θα δούμε. Έτσι. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει προγράμματα και ασκήσεις καθαρμού. Αποτοξινωτικής αλκαλικής ενεργειακής διατροφής και προτάσεις για αδυνάτισμα. Παραδοσιακά θεραπευτικά μυστικά για υδροθεραπεία, διατροφική αναζωογόνηση και άλλα. Επίσης, διαχείριση βάρους, γιατί είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι όλους μας απασχολεί, γιατί τώρα μετά από την εμπειρία αυτή του κορονοϊού, όλοι έχουμε πάρει κιλά. Γιατί μέναμε στο σπίτι, είχαμε λίγες διεξόδους, περιορισμένα πράγματα να κάνουμε και έτσι μοιραία το είχαμε ρίξει στο φαγητό. Ψυχολογική υποστήριξη λοιπόν, βότανα και απελευθέρωση αντιστάσεων, προγραμματισμών, ψυχολογικών αντιστροφών και αντιστάσεων, γιατί έχουμε αντιστάσεις. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια ψυχολογική αντίσταση. Επίσης, θα μάθουμε τρόπους να διαχειριζόμαστε το στρες, τη συναισθηματική πείνα που μας σωθεί να τρώμε ακατάσχετα και να παίρνουμε κιλά και όλα αυτά, τη διαχείριση όλων αυτών των σωματοποιημένων συναισθημάτων που όπως ξέρουμε και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές γι' αυτό, όλα τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά συναισθήματα του θυμού, της απογοήτευσης, όλα αυτά συσσωρεύονται και σωματοποιούνται στο αντίστοιχο όργανο. Ας πούμε, ο φόβος έχει να κάνει με τα νεφρά και σωματοποιείται στα νεφρά και δημιουργεί διάφορες δυσλειτουργίες. Έτσι. Και άλλα συναισθήματα, παραδείγματος χάρη απογοήτευση, λύπη, θλίψη, έχει να κάνει με τους πνεύμονες. Έτσι. Τώρα, θα απελευθερώσουμε όλες αυτές τα μπλοκαρισμένα συναισθηματικά και νοητικά, όλη αυτή την ενέργεια την νοητική, και το άγχος θα το διαχειριστούμε με ενεργειακή ψυχολογία, θα ασχοληθούμε με κάθαρση της ενέργειας του φόβου και συγχρόνως ενδυνάμωση της αυταξίας μας και της εσωτερικής μας ασφάλειας. Γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το να είμαστε καλά, το να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στην αξία μας. Τώρα θα πω δύο λόγια για ένα κεφάλαιο το οποίο έχω μιλήσει πρόσφατα και μπορείτε να βρείτε το βιντεάκι και θα σας το στείλω αν θέλετε. Αλλά θα πούμε μερικά περιληπτικά πράγματα, γιατί η αποτοξίνωση αφορά όλους μας και είναι μόνιμη ανάγκη του οργανισμού. Και έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα, ο κόσμος μας είναι γεμάτος επικίνδυνες τοξικές ουσίες. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι μολυσμένος. Τα τοξικά απόβλητα. Η τροφή που τρώμε. Έτσι, οι σκέψεις που κάνουμε, ψυχοτοξίνες και όλα αυτά δημιουργούν τις ελεύθερες ρίζες που είναι η απαρχή της τοξίνωσης. Επίσης, όλες αυτές οι τοξίνες που συσσωρεύονται εξαιτίας ατελούς πέψης από την πρόσληψη βαριών γευμάτων, γιατί ξέρουμε, αλλά δεν το κάνουμε, ότι η τελευταία ώρα που είναι καλό να φάμε είναι γύρω στο απόγευμα, 5-6 το πολύ 7, έτσι, και να κοιμηθούμε γύρω στις 10 η ώρα. Αλλά πολύ δύσκολα κρατάμε, οι ρυθμοί της ζωής δηλαδή είναι τέτοιοι που δύσκολα κρατάμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί 9 με 11
είναι το στάδιο που ενδυναμώνει χολή. Έτσι, και 11 με 1, συγγνώμη, 11 με 1 είναι το στάδιο που ενδυναμώνει χολή. Και 1 με 3 είναι το αντίστοιχο όργανο του σηκώτη. Οπότε αυτές τις ώρες θα πρέπει να αναπαυόμαστε και να κοιμόμαστε και να, για να μπορεί να δώσουμε τη δυνατότητα να εκλειφθεί και η μελατονίνη, η οποία μελατονίνη είναι η ορμόνη του ύπνου και εναλλάσσεται το πρωί με την ορμόνη της χαράς, της ευεξίας, της σερωτονίνη. Και όλα αυτά, τους βιορυθμούς μας, χρειάζεται να τους σεβαστούμε, έτσι. Επίσης, τοξίνες από συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, μόλυβδο, κάδμιο, υδράργυρο, δημιουργούν τόξινο pH στο αίμα. Τώρα, τα περισσότερα προβλήματα υγείας αρχίζουν και προκαλούνται από τη συσσώρευση τοξινών και αρχίζουν στο παχύ έντερο. Το παχύ έντερο είναι ο αρχηγός, ο βασιλιάς όλων των συστημάτων, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, και σχηματικά βλέπετε ότι μοιάζει και με τον εγκέφαλο και ουσιαστικά είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Τα περισσότερα προβλήματα λοιπόν ξεκινάνε από εκεί και είτε προκαλούνται είτε επιδεινώνονται από τη συσσώρευση όλων αυτών των τοξινών που αναφέραμε και όχι μόνο και κυρίως από όλα τα προϊόντα του μεταβολισμού, τα νεκρά κύτταρα, τα βακτήρια, τα ζωντανά βακτήρια τα οποία έχουν τοξίνες, από όλα αυτά τα παράσιτα τα οποία εγκαθίστανται στο έντερο και δημιουργούν. Όχι, συγγνώμη. Όλα αυτά λοιπόν τα συσσωρευμένα απόβλητα έχουν σαν αποτέλεσμα να εμποδίζουν το παχύ έντερο να απορροφήσει όλα αυτά τα ιχνοστοιχεία, τα μέταλλα, τις βιταμίνες, ειδικά την B12 η οποία είναι απαραίτητη βιταμίνη και να μπορέσει να έχει ο οργανισμός μια εύρυθμη λειτουργία. Όλες αυτές οι άπεπτες τροφές σαπίζουν, υφίσταται ζύμωση στο παχύ και στο λεπτό έντερο, με συνέπεια να προσελκύουν μεγάλο βαθμό βακτηρίων, τα οποία επιταχύνουν την αποσύνθεση. Όπως βλέπετε, το παχύ έντερο έχει αυτήν εδώ τη σχηματική ανταπόκριση. Το έχουμε ξαναδεί. Εδώ σας έχω ένα πίνακα για να βοηθηθείτε για τη λειτουργία της πέψη, η οποία είναι σχετικά απλή. Έτσι. Η πέψη αρχίζει από το στόμα. Με το που εισάγουμε την τροφή, αρχίζει και η πέψη. Γιατί τα ένζημα του σάλιου, η αμυλάση και όλα αυτά τα ένζημα του σάλιου μετατρέπουν τα άμυλα σε απλά ζάχαρα. Έτσι. Οι τροφές στη συνέχεια κατεβαίνουν στον ισοφάγο. Το γαστρικό υγρό που υπάρχει στο στομάχι διασπά όλες τις πρωτεΐνες. Συνέχεια από το σηκώτη εκρίνεται η χολή που αποταμιεύεται, βρίσκεται, μαζεύεται στη χολιδόχο κύστη και η έννοια της χολής είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί βοηθάει στη διάσπιση των λοιπόν. Και έτσι οι τροφές οι οποίες έχουν διαλυθεί πλέον απορροφώνται από τις εντερικές λάχνες του λεπτού εντέρου που και αυτό παίρνει μέρος στην όλη διαδικασία της πέψης. Πηγαίνουν στο αίμα να γίνει τροφοδότηση και οι άχρηστες ουσίες αποβάλλονται από τον οργανισμό. Ο σοφός οργανισμός μας έχει μεν ένα πολύπλοκο σύστημα, αλλά βλέπετε ότι όλα λειτουργούν με πάρα πολύ μεγάλη σοφία. Η υγεία μας, η ζωτικότητά μας, κατά πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το πεπτικό σύστημα. Από όλη αυτή την ομαλή και πλήρη απομάκρυση όλων αυτών των αποβλήτων από την εντερική οδό. Γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην αποτοξίνωση, στη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Η διαδικασία της αποβολής ξεκινάει από το λεπτό έντερο, μέσω του οποίου όλες αυτές οι ουσίες που πρέπει να φτάσουν και να τις αποβάλει το σώμα, φτάνουν στο ανιών κόλλον, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά τους. Από εκεί φτάνουν στο κατιόν κόλλον, που γίνεται η επεξεργασία όλων αυτών των ουσιών και τελικά πηγαίνουν στο σιγμοειδές κόλλον και μετά απελευθερώνονται μέσω του ορθού. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σοφή και πάρα πολύ απλή. Το καθαρό παχύ έντερο
αποτελεί και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλη την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, την ισορροπία όλη του οργανισμού. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο καθαρισμός του παχύου συντέρου επιβάλλεται, είναι απολύτως απαραίτητος. Έτσι. Και βέβαια μετά και άλλα μέρη του σώματος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, εξαπλώνονται σε άλλα σημεία του σώματος, δηλαδή το ύπαρ, τα νεφρά, την καρδιά, τους πνεύμονες, το πρόσωπο, το δέρμα, όλα αυτά τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού, σιγά σιγά οι τοξίνες εξαπλώνονται σε όλα αυτά. Και όταν πλέον φτάσει σε ένα σημείο σχεδόν κορισμού, ένα μέρος των αποβλήτων μπορεί να εισέλθει στο αίμα και στη λέμφο. Η λέμφο, στο λευκό σύστημα, παίζει σπουδαίο ρόλο στην αποτοξίνωση. Είναι από τα πιο ισχυρά και τα πιο δραστικά αποτοξινωτικά όργανα του οργανισμού. Έτσι. Όταν οι τοξίνες λοιπόν αυτές, τα προϊόντα του μεταβολισμού και των όλων αυτών των αποβλήτων, φτάσουν σε αυτή την κατάσταση, που έχει φτάσει σε κορεσμό πλέον ο οργανισμός και έχουν εισέλθει στο αίμα και στη λέμφο, μπορεί το άτομο σε αυτή τη φάση να νιώθει κουρασμένο, να νιώθει άρρωστο, να νιώθει νοθρό, ουσιαστικά να σέρνεται. Το επόμενο στάδιο, οι τοξίνες μπορούν να περάσουν τον εγκεφαλικό φραγμό και να διεισδύσουν στον εγκέφαλο, όπου εκεί μπορούν να καταστρέψουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Και όπως γνωρίζουμε, τα εγκεφαλικά κύτταρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχουν βγει και καινούργιες ανακαλύψεις, ξέραμε ότι τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν ανανεώνονται. Τώρα ξέρουμε, μαθαίνουμε, ότι ανανεώνονται, αλλά προφανώς όχι με τόσο ταχύ ρυθμό, γιατί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανίατες, περιπτώσεις άνοιας, περιπτώσεις Αλτσχάιμερ και έχει καταντήσει πλέον η μάστιγα της εποχής. Τώρα, το σηκώτη συγκρατεί όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα για να ανταπεξέλθει από όλη αυτή την εισβολή των τοξινών. Αναγκάζεται να συγκρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα. Είναι ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Και με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαταραχές στο ύπαρ, στο στομάχι, σπλήνα και σε όλα αυτά τα βασικά και ουσιαστικά όργανα. Να αναφέρουμε πάλι ότι η επαρκής έγκριση χολής εξασφαλίζει την καλή πέψη και την καλή απορρόφηση της τροφής και με τις τοξίνες όλοι αυτοί οι χολόληθοι που δημιουργούνται εδώ στην κρύπτη αυτή, στην χολιδόχο κύστη, διαταράσσουν όλες αυτές τις ζωτικές λειτουργίες και του ύπατος και γενικά όλο τον οργανισμό. Γι' αυτό η απομάκρυση των χολόλιθων συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της λειτουργίας της πεπτικής οδού και όχι μόνο. Βελτιώνει τον μεταβολισμό των κυττάρων και διατηρεί την εύρυθμη ισορροπία όλου του οργανισμού. Διατηρεί την ομοιόσταση του οργανισμού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται η αποτοξίνωση, η απομάκρυση των χολόλιθων. Εδώ σας έχω ένα σχήμα που δείχνει τη φυσιολογική χολιδόχο κύστη. Οι πέτρες συσσωρεύονται και φράζουν το στόμα του πόρου. Και δείτε εδώ τι μέγεθος μπορεί να έχουν αυτές οι πέτρες που μέσα τους συγκρατούν πάρα πολλά μικρόβια. Μπορούν να φτάσουν δηλαδή και σε σχήμα ενός μικρού έτσι σχήμα χαλικιού, από ό,τι βλέπω εδώ. Τώρα, όταν αυτές οι τοξίνες εισέλθουν στην κυκλοφορία, στο αίμα, δημιουργείται τοξινεμία. Η τοξινεμία παραλύει όλο το σύστημα. Και προκειμένου λοιπόν να αποφευθεί αυτή η εξέλιξη και να διατηρηθεί το αίμα, να διατηρηθεί καθαρό, γιατί το αίμα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει όλες τις θρεπτικές ουσίες στον οργανισμό, εκτός των άλλων χιλιάδων, μοιριάδων ενεργειών που έχει, έτσι. Όταν φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο κορεσμού και εισέλθει στην κυκλοφορία την αιματική, ο οργανισμός απορρίπτει μεγάλο μέρος αυτών των τοξινών στο συντετικό ιστό.
Όταν ο συντηρητικός ιστός φτάσει σε αυτή την κρίση τοξίκωσης, φτάνει πλέον σε ένα σημείο κορεσμού που είναι αδύνατο να στεγάσει άλλες τοξίνες. Όλες αυτές οι τοξίνες λοιπόν ανενόχλητα εισέρχονται στα αιμοφόρα αγκία και εκεί σηματοδοτείται η κρίση τοξίκωσης, η οποία κρίση τοξίκωσης επιφέρει τη γενική αναστάτωση όλου του οργανισμού. Έτσι. Αυτή η κρίση τοξίκωσης αντικατοπτρίζει το όξινο pH στο αίμα. Την κατακράτηση όξινων στοιχείων, πρωτεΐνες αίματος, αμμονία, γαλακτικό και ουρικό οξύ και μυριάδες άλλες τοξίνες. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι μια κρίση ουρικού οξέως, μια ρευματοειδής αρθρίτιδα, που με μία αποτοξίνωση αρχίζει σιγά σιγά, δεν είναι βέβαια η κατάσταση πάρα πολύ προχωρημένη, αρχίζει σιγά σιγά και επανέρχεται και η κυκλοφορία και η αποτοξίνωση λοιπόν τύπατος και της σχολής συμβάλλει σε αυτήν την αποκατάσταση της ομοιόστασης και της εξορρόπησης του βάρους. Έτσι. Και επίσης εκτός αυτού προετοιμάζει τον οργανισμό για την αυτοίασή του, γιατί όπως ξέρουμε μέσα στη σοφία του σώματός μας, του συστήματός μας υπάρχουν συστήματα αυτοίασης. Γιατί το σώμα μας έχει δημιουργήσει για όλη αυτή την υπερφόρτωση των τοξινών, έχει δημιουργήσει μηχανισμούς περισπασμού, μηχανισμούς άμυνας, έτσι. Το κλάμα, η εφίδρωση, η αφόδευση, όλα αυτά είναι φυσικοί τρόποι για να αυτοκαθαριστεί ο οργανισμός, έτσι. Είναι λοιπόν πάρα πολύ εξαιρετικά σημαντικό να αποτοξινώνουμε το σώμα μας από καιρούς καιρών και να σεβόμαστε αυτή την ανάγκη που έχει ο οργανισμός μας. Έτσι. Γιατί γνωρίζουμε πλέον ότι είναι με τόσο σοφία σχεδιασμένο όλο το σύστημα του οργανισμού μας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίζει όλα αυτά, τις καθημερινές προκλήσεις και από τους ιούς και από τα βακτήρια και από τα φορτία τα ψυχοτοξικά που έχει. Χρειάζεται λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτό το σοφό σύστημα που έχουμε μέσα μας, αυτούς τους ζωτικούς μηχανισμούς, αποτοξινωτικούς μηχανισμούς αυτοάμυνας, χρειάζεται και να τους συντηρήσουμε και να τους ενθαρρύνουμε. Οι λόγοι λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε αποτοξίνωση. Είναι αρκετοί αυτοί οι λόγοι. Πρώτα απ' όλα, για να προλάβουμε και να θεραπεύσουμε ένα νόσημα. Έτσι, γιατί όλη αυτή η τοξινεμία οδηγεί στην ασθένεια. Η ασθένεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπερφόρτωση του οργανισμού από όλες αυτές τις τοξίνες. Ο οργανισμός ασφιχτιά και μέσα στη δυσκολία του να προσπαθήσει να αποβάλει όλο αυτό το φορτίο, αν είναι σε κατάσταση έκριθμης ανάγκης, σε κατάσταση όξια τοξινεμία, παραλύει όλο το σύστημα. Πρόληψη λοιπόν, να προλάβουμε τις ασθένειες, αλλά και θεραπεία των νοσημάτων. Κάθαρση του σώματος για ανανέωση, για απώλεια βάρους, για καθαρισμό του δέρματος, για να αυξήσουμε την ενέργειά μας και να βελτιώσουμε την ευεξία μας, να βελτιώσουμε την γονιμότητα. Τώρα σε αυτή την εποχή πάρα πολλά παιδιά και αγόρια και κορίτσια έχουν πρόβλημα με τη γονιμότητα. Έτσι. Αύξηση, να αυξήσουμε όλο το δημιουργικό και παραγωγικό υλικό μας. Η αποτοξίνωση λοιπόν είναι ιστιοθεραπεία, γιατί ένα μέρος της αποτοξίνωσης είναι και η ιστιοθεραπεία. Εφαρμόζεται και προληπτικά και θεραπευτικά σε περιπτώσεις χρόνιων και οξείων προβλημάτων. Θεωρείται από τα καλύτερα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα για να απελευθερωθεί το σώμα, ο νους, ο ψυχισμός από όλη αυτή τη συσσόρευση των σκουπιδιών, των τοξικών αποβλήτων, τα οποία ευθύνονται ουσιαστικά για την ασθένεια και για τη γύρανση. Θα βοηθήσουμε λοιπόν τον οργανισμό μας
και θα συντονιστούμε με την εσωτερική σοφία του για να αναβαθμίσουμε όλον αυτόν τον κυταρικό εξοπλισμό με εύκολα σχήματα καθαρμού, τα οποία είναι αναπροσιτά και να μπορείτε να τα κάνετε και τα οποία είναι στην απόλυτη επιλογή και διάθεσή σας. Όπως καταλαβαίνετε και θέλω να το βλέπετε έτσι, ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρόκληση για την ανάταση της ψυχής μας, πέραν των άλλων ουσιαστικών καλών που κάνει, αλλά είναι ουσιαστικό για την ανάταση της ψυχής μας, για να νιώσουμε αυτήν την ελαφρότητα του είναι και να επιτρέψουμε την αίσθηση και το βίωμα εμπειριών άλλων διαστάσεων. Η Άνοιξη είναι ιδανική εποχή για την αποφόρτιση της ενέργειας του σηκωτιού, γιατί σχετίζεται το σηκώτη σαν όργανο στην κινέζικη ορολογία, σχετίζεται με το συνέστημα του θυμού, με το πράσινο της άνοιξης, η εποχή του είναι η άνοιξη, και επίσης σχετίζεται με όλες αυτές τις κυκλοθυμικές καταστάσεις, τις καταθλίψεις, που και αυτό είναι δυστυχώς η ασθένεια της εποχής, όλη αυτή την οργή, την πίκρα, την απογοήτευση, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ενέργεια του σηκωτιού. Και η Άνοιξη είναι κατάλληλη εποχή για να αποτοξινωθεί το σηκώτη, χωρίς βέβαια αυτό να είναι δογματικό έτσι, αλλά είναι κατάλληλη εποχή. Γιατί αυτή την εποχή και το ψυχο, και το σωματικό και το νοητικό και το συναισθηματικό μας σώμα είναι έτοιμο να απελευθερώσει όλες τις τοξίνες, όλες τις ψυχοτοξίνες, έτσι. Αυτό βέβαια δεν είναι δογματικό, γιατί μπορούμε να κάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου, τα νεφρά, ας πούμε, που η εποχή των νεφρών είναι ο χειμώνας, μπορούν να αποτοξινωθούν στη διάρκεια του χειμώνα. Καλό είναι να αποφεύγουμε να κάνουμε αποτοξίνωση του σηκωτιού στη διάρκεια του χειμώνα, γιατί είναι η πιο αδύναμη περίοδος ο χειμώνας για το σηκώτι, έτσι. Καλύτερη περίοδος, λοιπόν, είναι η Άνοιξη και καλά θα κάνουμε, το σεβαστούμε. Οι βασικοί λόγοι για να κάνουμε νηστεία λοιπόν είναι για κυταρική ανανέωση του οργανισμού, για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του εντέρου, για να ξεκουράσουμε το πεπτικό σύστημα, το οποίο με την υπερτροφία το έχουμε πάρα πολύ κουράσει και ειδικά το σηκώτη μας, μειώνεται η αρτηριακή πίεση και όλα τα συνοδά, χοληστερίνη, φλεγμονές, ενισχύει το νοσοποιητικό, και απελευθερωνόμαστε από όλες αυτές τις βλαπτικές συνήθειες που έχουμε, καθώς επίσης και από αρνητικά συναισθήματα, αιμονές και όλα αυτά που μας δυσκολεύουν τη ζωή μας. Αποκτάμε, επιτυγχάνουμε τη χαλάρωση, την αρμονία, την ευεξία, πολύ βασικό την κάθαρση των συναισθημάτων και όλες αυτές οι αιμονές που τυχόν υπάρχουν μέσα μας, βοηθάει μία αποτοξίνωση στο να απελευθερωθούν όλες αυτές οι αιμονές του νου. Και μας οδηγεί σε μία εσωτερική αρμονία και αρμονία με το περιβάλλον, έτσι, γιατί μικρόκοσμος ενώνεται με το μακρόκοσμο. Ο ψυχισμός μας είναι η συνέχεια συνάρτηση του σύμπαντος, μικρόκοσμος μέσα στο μακρόκοσμο. Αυξάνει τη συγκέντρωση, αυξάνει και τη συνειδητότητά μας. Τώρα, καλό είναι να γνωρίζουμε τις ενδείξεις και τα συμπτώματα αυτής της τοξικότητας. Γιατί το σώμα μας ασφιχτιά και μας λέει, μας δίνει τα μηνύματα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολλά τα αίτια, οι αιτίες που χρειάζεται να κάνουμε μία αποτοξίνωση και τα σημάδια που μας ειδοποιεί ο οργανισμός μας. Πρώτα απ' όλα, η υπερβολική συγκέντρωση από τοξίνες αυξάνει τον κίνδυνο φλεγμονών. Έτσι. Και η φλεγμονή, ναι, μέσα σε οξία φάση ενεργοποιεί, είναι ένα σήμα SOS που μας δείχνει ότι χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε συνήθειες. Αλλά όταν δεν το ακούμε και παραμένει, γίνεται χρόνια, και το ότι η χρόνια φλεγμονή ανοίγει την πόρτα για όλες τις εκφυλιστικές παθήσεις και διαταραχές του νευρικού συστήματος, έτσι. Για αλλεργίες, ακόμη θεωρείται ότι είναι υπεύθυνη και για τους αυτισμούς, για τα παιδιά που έχουν αυτισμό.
Όταν νιώθουμε συχνά ατονία, εξάντληση, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι χρειάζεται, επιβάλλεται να κάνουμε μια αποτοξίνωση. Επίσης το στρες, το άγχος. Έτσι. Είμαστε, όταν έχουμε άγχος, είμαστε καταδευλημένοι και ψυχικά και συναισθηματικά ασταθείς. Όταν λοιπόν βιώνουμε τέτοιες περιπτώσεις, άγχους, σοκ, πνευματική αστάθεια, καταβολή δυνάμεων, ψυχικών δυνάμεων και σωματικών δυνάμεων, είναι ένδειξη ότι χρειάζεται να κάνουμε επιγόντως αποτοξίνωση. Διαταραχές του ύπνου, έτσι. Ακραίες καταστάσεις, υπνηλία ή μια γενικευμένη γενική ανησυχία και υπνία. Δηλαδή εναλλάσσονται αϊπνία και υπνηλία, η κακοσμία του σώματος, η δύσοσμη αναπνοή. Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται μια αποτοξίνωση ο οργανισμός. Τα προβλήματα με τις φλεγμονές, όπως είπαμε, οι αρθρίτιδες, το άσθμα, τα προβλήματα με την πέψη και γενικά η ανάπτυξη όλων των ελκών και οι αιμορροίδες είναι ένδειξη αποτοξίνωσης. Τα δερματικά εξανθήματα, η ουρτικάρια, η αίσθηση του οκνισμού. Και αυτό είναι σοβαρή ένδειξη ότι υπάρχουν τοξίνες και ευτυχώς βέβαια που βγαίνουν στο δέρμα. Είναι ένα πολύ καλό όργανο αποβολή στο δέρμα και βγαίνουν από μέσα προς τα έξω. Διαφορετικά σωματοποιούνται και δημιουργούν τις αντίστοιχες καταστάσεις και τις περισσότερες φορές μη αναστρέψιμες. Έτσι. Και η επιδείνωση των δερματικών προβλημάτων. Ακμές, ψωριάσεις, έξεμα και όλα αυτά. Με μία ουσιαστική αποτοξίνωση, όλα αυτά τα συμπτώματα σιγά-σιγά αποχωρούν. Η κυκλοφορική ανεπάρκεια και το λίπος του συσσωρευμένου στην κοιλιά, το σωσιβιάκι, έτσι. Επίσης, ο υψηλός λιπηδημικός δείκτης. Όλα αυτά δείχνουν ότι χρειαζόμαστε αποτοξίνωση. Η απώλεια της πνευματικής μας διάβγειας, έτσι. Η επιδείνωση των συμπτωμάτων της έμμηνης ρήσης. Και όλη αυτή η τοξική συμφόρηση δείχνει ότι χρειαζόμαστε επειγόντως αποτοξίνωση. Επίσης, οι δύσπνιες, η στιθάχη, τα συχνά κρυολογήματα, ο πυρετός, η καταρροή, ο βήχας, ο πονόλαιμος, όλα αυτά είναι ενδείξεις. Ο πυρετός ουσιαστικά είναι η προσπάθεια του οργανισμού να κάψει, να αποβάλει τις τοξίνες του. Γι' αυτό δεν χρειάζεται με ένα πυρετό, ας πούμε, 38-38,5, να παίρνουμε αμέσως αναλγητικά και αντιπυρετικά για να τον κατεβάσουμε. Είναι η άμυνα του οργανισμού, η προσπάθεια του οργανισμού να κάψει, να απελευθερωθεί από τις τοξίνες του. Έτσι, και εμείς με όλα αυτά τα μέσα της καταπίεσης το εγκλωβίζουμε πάλι τις τοξίνες, τις εγκλωβίζουμε προς τα μέσα. Η περιβαλλοντολογική ευαισθησία, μιλήσαμε στην αρχή γι' αυτό, οι αιχμορρίτιδες, έτσι, και η ειρηνική καταρροή. Και γενικά όλες αυτές οι αλλεργίες της άνοιξης. Τα ρυθισμένα μάτια και τάση γενικά για αλλεργίες. Τα μάτια έχουν να κάνουν με το σηκώτη. Το σηκώτη λέει ξανοίγεται στα μάτια, έτσι λέει η κινέζικη παράδοση. Οπότε ερεθισμένα μάτια και με τάση για αλλεργίες, επεφυκίτιδες και αυτά, είναι ένδειξη ότι θέλουμε αποτοξίνωση. Ας ακούμε τις ενδείξεις, τα μηνύματα που έχουμε από το σώμα μας. Επίσης, οι ζαλάδες, η αλλαγή διάθεση, η κυκλοθυμία, το άγχος, έτσι, που κάτω από το άγχος κρύβεται ο φόβος, αλλά κάτω από αυτά κρύβεται η ανάγκη να αποτοξινώσουμε, να αποφορτίσουμε τον οργανισμό μας. Η ένταση στον αφιένα, στον τράχυλο. Όταν έχουμε θέματα με τη χολιδόχο κύστη, έτσι, γιατί όπως εξηγήσαμε, λόγω της υψηλής ποσότητας όλων αυτών των τοξινών που συσσωρεύονται στο αίμα, η χολή που απελευθερώνεται από τη χολιδόχο κύστη για να βοηθήσει την πέψη και από το ΥΠΑΡ, συμπυκνώνεται, δεν είναι σε αραιή κατάσταση, συμπυκνώνεται. Και αυτή η παχιά χολή, η λάσπη που λέμε, φράζει τη χολιδόχο κύστη και αυξάνει τον κίνδυνο για δημιουργία χολόλιθων. Το συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά, και αυτό δείχνει δυσκολίες και ότι το σηκώτη μας χρειάζεται αποφόρτιση. Έτσι.
Γιατί όλες αυτές τις ψυχοτοξίνες, ο φόβος, το άγχος, το στρες, το θυμό, ο θυμός, μπορούν να προκαλέσουν πρόσθετες τοξίνες στο σώμα, έτσι, που με τη σειρά τους διαταράσσουν αυτή την ικανότητα του οργανισμού να ελέγχει τα επίπεδα της γλυκόζης και χοληστερόλης. Η πονοκέφαλη γενικά είναι σημείο τοξίκωσης του οργανισμού και η πόνη στις αρθρώσεις, στους μυς, πόνο στην πλάτη, στον αυχένα, όλα αυτά είναι ενδείξεις τοξίκωσης. Ο πυρετός, η νευρικότητα, η ευερεθιστότητα, όλα αυτά δείχνουν άμεση ανάγκη αποτοξίνωσης. Η ναυτία, η δυσπεψία, η ανορεξία, η κακή αναπνοή. Επίσης, το κίτρινο και λευκό επίχρησμα στη γλώσσα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η δυσκυλότητα. Αυτό το λευκό επίχρησμα της γλώσσας μπορούμε να το ξύνουμε με ένα ξύλινο, κάτι μαχαίρι, τάλι, κάτι τέλος πάντων, κάτι ξύλινο, όχι μεταλλικό. Έτσι. Και βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε μπουκώματα κατά τακτά διαστήματα το πρωί που έχουν μαζευτεί τόσες πολλές τοξίνες στη στοματική κοιλότητα με αχνό λάδι μπουκώματα και μετά αυτό το υλικό να το φτύνουμε κάπου που δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα άλλο γιατί είναι γεμάτο από τοξίνες. Αυτό το υλικό είναι πάρα πολύ γεμάτο με τοξίνες. Κάπου που να μην μπορούμε να έρθουμε σε επαφή στην εποχέτευση ας πούμε και μετά να τραβήξουμε το νερό. Η δυσκυλότητα είναι σημαντική ένδειξη τοξινεμίας. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καλό είναι να μάθουμε και τα συστήματα γενικής αποτοξίνωσης του οργανισμού. Να ξέρουμε με ποιο τρόπο αποτοξινώνει το οργανισμό μας. Γιατί είπαμε ότι δημιουργεί μηχανισμούς άμυνας, έτσι, για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το υπερβολικό φόρτωμα με τις τοξίνες και το κλάμα, η εφίδρωση, αυτά είναι τρόποι και η αφόδεση, έτσι, είναι οι φυσικοί τρόποι που χρησιμοποιείται για να αυτοκαθαριστεί. Και είναι εξαιρετικά χρήσιμο να βοηθήσουμε το σώμα μας να αποτοξινωθεί και να γνωρίζουμε τους τρόπους και τα όργανα, συστήματα που παίζουν ρόλο, σημαντικό ρόλο, όσον αφορά αυτή την πολύτιμη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Πρώτα απ' όλα, το γαστρεντερικό, δηλαδή το υπερηχολή, το παχύ έντερο, είναι καταρχήν τα πιο βασικά αποτοξινωτικά όργανα. Έτσι. Το σηκώτη, οι λειτουργίες του σηκωτιού είναι απίστευτες. Το σηκώτη είναι ο στρατηγός. Καθαρίζει τον οργανισμό από όλες τις τοξίνες, από όλα τα δηλητήρια που συσσωρεύονται στο αίμα. Και μεταβάλλουν τη χημική δομή τους, κάνει όλες αυτές τις ουσίες υδατοδιαλυτές και τις αποβάλλει στη χολή, η οποία χολή μεταφέρει αυτά τα απόβλητα από το σηκώτη και τα έντερα. Είναι, όπως είπαμε, η χολή, το γιάν όργανο του σηκωτιού. Και θα συζητήσουμε πάρα πολύ στις επόμενες συναντήσεις μας για τις λειτουργίες αυτές του σηκωτιού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και να προσέχουμε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα αυτό το εκπληκτικό όργανο, να το ξεκουράζουμε και να σεβόμαστε αυτές τις ώρες, τις βραδινές, που χρειάζεται το σηκώτη για να ηρεμήσει και να πάρει δύναμη, να μην το φορτώνουμε ούτε με υπερβολικό φαγητό, αλλά ούτε και με ψυχοτοξίνες. Είναι το κύριο όργανο που ευθύνεται για τη διανομή και διατήρηση όλων των υλών, των καύσιμων υλών του οργανισμού. Λειτουργεί σαν ένα εργοστάσιο, χημικό εργοστάσιο γενικής αποτοξίνωσης. Εξεδετερώνει τα πάντα. Ορμόνες, φάρμακα, αλκοόλες, τροποποιεί, η σημαντική του εργασία είναι να τροποποιεί αυτές τις ενεργές ουσίες, τις βιολογικά ενεργές ουσίες και να εξουδετερώνει την επιβλαβή τους δράση. Καταλαβαίνετε με τι σημαντικό ρόλο έχει επιφορτιστεί το σηκώτη μας. Επίσης, όλο το οροπητικό σύστημα βοηθάει, είναι από τα όργανα τα απεκριτικά, τα νεφρά, η ουροδόχος, η ουρήθρα. Ο φόβος καταλύει τα νεφρά, έτσι.
το συνέστημα του φόβου. Το αναπνευστικό βοηθάει στην αποβολή. Οι πνεύμονες, το βροχικό δέντρο, ο λάριγγας, τα αιγμόρια, η μύτη. Όλη αυτή η βλένα που βγάζουμε δείχνει ότι υπάρχει συσσόρευση μικροβίων μέσα στον οργανισμό και συσσόρευση τοξινών. Έτσι. Και με τη βλένα του ή και με το βήχα, με το φτέρνισμα, ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει όλες αυτές τις τοξίνες. Είναι φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού αυτή. Και το πολύ βασικό κομμάτι της αποτοξίνωσης είναι το λεφικό, που παίρνει μέρος σε πάρα πολλές διεργασίες και συντελεί. Καταρχήν, το λεφικό σύστημα περιλαμβάνει πάρα πολλά όργανα. Περιλαμβάνει το σπλήνα, το θύμο αδένα, ο οποίος θύμος αδένα στα πρώτα χρόνια είναι πολύ ενεργός και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αργότερα λιγάκι ατονεί μέχρι και στο τέλος δεν υπάρχει καθόλου. Οι αμυγδαλές που με το πρώτο τρέχουν οι γονείς να βγάλουν τις αμυγδαλές στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του καθαρισμού του σώματος, του λεφικού συστήματος. Τα λεφαγγεία, οι λεφαδένες και το λεφικό υγρό, η λέμφος. Το οποίο λεφικό υγρό, η λέμφος, κυκλοφορεί μέσα στα λεφαγγεία και περιβάλλει τα κύτταρα του οργανισμού. Είναι πολύ σημαντικό το λεφικό σύστημα. Ίσως αν έχουμε χρόνο στο τέλος των συναντήσεών μας και θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το λεφικό σύστημα, έτσι. Το οποίο παρέχει βέβαια ένα είδος διαρκούς καθαρισμού σε κυταρικό επίπεδο. Το προσωπικό σύστημά μας βοηθάει και αυτό και το ενδοκρινικό σύστημα, όλα τα συστήματα, αλλά κατ' εξοχήν συστήματα καθαρισμού είναι αυτά που είπαμε, καθώς και η επιδερμίδα και το δέρμα. Με τους υδροτοπίους και σμιγματογόνους αδένες και τα δάκρυα. Τα δάκρυα μας βοηθάνε να αποτοξινωθούμε, έτσι. Γι' αυτό μιλάτε στα αγόρια σας, όπως λέγανε παλιοί, ότι οι άντρες δεν πρέπει να κλαίνε. Τώρα, να πούμε λίγα λόγια για την ιστιοθεραπεία. Γιατί στην ουσία η ουσιαστική αποτοξίνωση είναι νηστιοθεραπεία. Για ένα διάστημα αποχή από στερεά τροφή. Αυτό σημαίνει ιστιοθεραπεία. Για θεραπεία κάθε ασθένειας επιβάλλεται η νηστιοθεραπεία, η νηστεία. Δηλαδή, η αποχή από το φαγητό. Τα ζώα όταν είναι άρρωστα δεν τρώνε. Δεν μπορούν να φάνε, δεν πεινάνε. Επίσης και τα παιδιά και οι άνθρωποι όταν είναι άρρωστοι δεν έχουν διάθεση να φάνε, έτσι. Με την μέθοδο της νηστιοθεραπείας μπορούν να θεραπευτούν ένα πλήθος ασθενειών και καμιά φορά και αυτές οι ασθένειες που θεωρούνται μη αναστρέψιμες. Τώρα, υπάρχουν πολλά είδη νηστιοθεραπείας. Η νηστεία βραχίας διάρκειας 3 με 5 ημερών, που είναι σχετικά εύκολο να το κάνουμε, μία μέση διάρκεια από 5 μέχρι 15 μέρες και μακράς διάρκειας από 15 μέρες έως 30 και πάνω. Αλλά σε αυτό οφείλουμε να έχουμε μία έτσι αίσθηση, μια καλή αίσθηση με τις ανάγκες του σώματός μας και να μην το παρακάνουμε, να σεβόμαστε τα όρια και τις ανάγκες του οργανισμού μας. Τώρα, καλό είναι να πούμε λίγο τα τρία στάδια της αγωγής, έτσι. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με μια προετοιμασία, όλα τα στάδια, έτσι, χρειάζεται μια προετοιμασία, ό,τι είδος νηστείας και να κάνουμε, θα χρειαστεί μία προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία καλό είναι να διαρκέσει από 3 ημέρες μέχρι 7, όπου αρχίζει σταδιακή ελάττωση του φαγητού, έτσι. Και να μην πέσουμε απότομα και η αποφυγή διατροφικών συνηθιών. Δηλαδή, καλό είναι να κόψουμε τον καφέ, όσοι έχουμε εξάρτηση από τον καφέ, να κόψουμε το κάπνισμα. Γενικά αυτά δεν είναι μόνο σε περίοδο νηστείας, έτσι. Κανονικά χρειάζεται να τα αποβάλουμε τελείως από τις συνήθειές μας. Τα υνοπνευματώδη, τα αναψυκτικά, όλα αυτά
μας επιφορτίζουν με πολλές τοξίνες. Μία προετοιμασία λοιπόν, σταδιακή αποφόρτιση από όλες αυτές τις κακές συνήθειες, έτσι και από τη σταθερή στερεά τροφή. Καλό είναι να ελαττώσουμε ή καλύτερα ακόμη να αποφύγουμε το αλάτι και τη ζάχαρη. Ειδικά τη ζάχαρη θρέφει τον καρκίνο, τα καρκινικά κύτταρα, τελείως να την αποβάλουμε. Να αποφύγουμε το κρέας, όλες αυτές τις πρωτεΐνες, κρέας, ψάρια, αυγά, πουλερικά κτλ. Και τις τελευταίες μέρες, όταν περάσει πλέον η περίοδος αυτή που έχουμε ορίσει για να κάνουμε νηστειοθεραπεία, τις τελευταίες μέρες καλό είναι να τρεφόμαστε με χόρτα, σαλάτες, φρούτα ή χυμοφρούτων. Και επίσης, σταδιακή επανένταξη, έτσι. Μια συνήθις νηστεία 2-3 ημερών μπορεί να γίνει χωρίς κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Απλά θα ξεκινήσετε να φάτε την προηγούμενη μέρα ένα πλούσιο γεύμα με πρωτεΐνες, κρέα, τυριά κτλ. Και την άλλη μέρα κάνετε νηστεία, καλύτερα είναι να πάτε ομαλά. Απλά διακόπτουμε την τροφή και πίνουμε μόνο νερό. Αλλά η τροφή μας καλό να είναι την προηγούμενη μέρα τουλάχιστον μην είναι πάρα πολύ βαριά. Και μετά στο κύριο μέρος της νηστείας διακόπτουμε κάθε λήψη τροφής. Χορηγούμε μόνο νερό για όσες μέρες έχουμε αποφασίσει και για όσες μέρες βέβαια για 3 και 4 μέρες είναι εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να σεβαστούμε τον οργανισμό μας αν έχει αδυναμία, γιατί και σε κάποιες περιπτώσεις δεν δείχνεται, έτσι, όταν είναι αλληλέγγυος, όταν υποφέρουμε από διαβήτη, χρειάζεται παρακολούθηση ιατρική. Δεν μπορούμε έτσι κατευθείαν να μπούμε σε μια φάση νηστειοθεραπείας, έτσι. Σκέτο νερό λοιπόν. Το νερό μπορούμε να βάλουμε μέσα και λεμόνι βέβαια. Το λεμόνι είναι πάρα πολύ καλό για, για όλες τις τοξίνες. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξη, στην επάνωδο, στην κανονική διατροφή. Ξεκινάμε αντίστροφα, δηλαδή με χυμούς μόνο φρούτων και χορταρικών και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι χυμοί και τονωτικοί για λαχανικών και φρούτων, αρκεί να μην τα μπερδέψετε, έτσι. Δεν τα μπερδεύουμε φρούτα με λαχανικά. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα της ξηρής νηστείας. Εγώ προσωπικά, εντάξει, είναι δύσκολο, δεν το συστήνω. Εάν το αποφασίσετε να κάνετε ξηρή νηστεία, καλό να είναι η διάρκεια μικρή, 3 με 5 μέρες. Είναι μια νηστεία αποχή από τα πάντα και αποχή από τη λήψη νερού. Απόλυτη νηστεία, έτσι. Αλλά είναι λιγάκι ζώρικο. Η νηστειοθεραπεία εφαρμόζεται τόσο στην προληπτική ιατρική, όσο και σε περιπτώσεις χρόνιων ή οξέων προβλημάτων. Η νηστεία λοιπόν αυτή γίνεται με καθαρό φιαλωμένο νερό. Φυσικά το καλύτερο είναι να γίνει με νερό πηγής. Το νερό έχει μνήμες, έχει πάρα πολλά αρνητικά ιόντα που βοηθάνε στην αποτοξίνωση, αλλά εάν είναι δύσκολο να βρούμε τώρα νερό πηγής, ας αρκεστούμε με το καθαρό εφιαλωμένο νερό. Μπορείτε να συμπεριλαμβάνετε σε όλο αυτό το διάστημα που αποφασίσετε να κάνετε νηστειοθεραπεία, αφεψίματα από βότανα, και υπάρχουν πάρα πολλά βότανα που βοηθάνε. Όμως χρειάζεται να, όπως σας είπα και προηγουμένως, να αποφύγετε αυτή τη μίξη λαχανικών και φρούτων. Έτσι. Και καλό είναι αλκαλικά φρούτα μόνα τους, γλυκά φρούτα μόνα τους, όξινα φρούτα μόνα τους. Έτσι, να μην μπερδεύουμε τις γεύσεις και τις. Επίσης, από τη λήψη του ενός χυμού με τον άλλο, καλό είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα διάστημα 2 ωρών ανάμεσα σε κάθε ποτήρι χυμό που πίνουμε, έτσι. Καλό είναι να το διατηρήσουμε αυτό. Νηστεία λοιπόν με χυμούς από φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να αποτοξινωθούμε και να μην νιώθουμε αυτό το αίσθημα έντονο της πείνας.
Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός είναι καρότα και παντζάρια, καρότα και σέλινο ή καρότα και αγγούρι. Και μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς με αυτά, ειδικά το σέλερι και σκέτο αν το πιείτε στον αποχυμωτή ή στο μπλέντερ. Μπορείτε να το κάνετε και στο μπλέντερ με πρόσμιξη νερού και μετά να το φιλτράρετε. Βοηθάει πάρα πολύ στην αποτοξίνωση του σηκωτιού το σέλερι και βοηθάει σε όλη την ισορροπία και λειτουργία του οργανισμού, όχι μόνο το σέλερι. Έτσι. Επίσης, το μήλο πυκτίνει και όπως θα δούμε στα ειδικά προγράμματα καθαρισμού πέτρες αποχολής και παχαίως και σηκωτιού, το μηλοχυμός ενδείκνυται και για την προετοιμασία και για την καθαρή αποτοξίνωση. Τα ροδάκινα, τα χλάδια, τα σταφύλια μπορούμε να κάνουμε σταφυλοθεραπεία το καλοκαίρι. Μπορείτε να κάνετε πολύ γευστικούς χυμούς με όλα αυτά, αλλά καλό είναι να μην τα αναμίξετε. Έτσι. Επίσης τα πορτοκάλια και τα grapefruit, αυτά επειδή είναι και τα δύο έχουν παρεμφερείς ποιότητες, μπορείτε να κάνετε ένα χυμό που να περιέχει πορτοκάλι και grapefruit. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις καλύτερα να αποφύγετε να αναμειγνύεται τις ποιότητες. Πολλοί λένε τι να προτιμήσω, με σκέτο νερό, νηστειοθεραπεία ή με χυμούς, έτσι. Και τι προκαλεί, τι καθαρίζει περισσότερο. Η νηστεία με σκέτο νερό, καλό είναι να την κάνετε για μερικές μέρες, γιατί και καθαρίζει περισσότερο και προκαλεί μεγαλύτερη καύση και αποφόρτιση τοξινών. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, η αποτοξίνωση με φυσικούς χυμούς αλκαλοποιεί το αίμα, πράγμα που βέβαια που αυξάνει την αποβολή των τοξινών και αισθάνεσαι, έχεις το συνέστημα του κορεσμού, ότι δεν πεινάς. Έτσι. Μπορείτε να κάνετε συνδυασμό και από τα δύο. Βέβαια, η νηστεία με χυμούς είναι ακόμη πιο εύκολη και είναι πιο έγευστη, γιατί σας δίνει ενέργεια. Έτσι. Και βέβαια άτομα με χαμηλή πίεση αντενδείκνυται να κάνουν πολλές μέρες την νηστεία με το νερό και θα νιώσουν καλύτερα με αυτό το είδος της χυμονηστείας και φρουτονηστείας. Αλλά παρόλα αυτά, καλό είναι να συμβουλευτείτε, ειδικά αν έχετε κάποια ασθένεια, να συμβουλευτείτε το γιατρό που σας κουράρει. Για μία μικρή διάρκεια νηστεία, δηλαδή 1 έως 3 μέρες, είναι προτιμότερο το νερό. Έτσι. Αλλά για μεγαλύτερη διάρκεια νηστείας, καλό είναι να κάνετε με χυμούς ή με φρούτα. Είναι πιο εύκολο. Η προσφορά λοιπόν των χυμών στην κυταρική ανανέωση είναι ανεκτίμητη. Έχω πάρα πολλούς συνδυασμούς να σας δώσω. Μπορώ να σας τα στείλω, μπορείτε να τα βρείτε κι εσείς από το site μου που σας έχω δώσει, αλλά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία η αποτοξίνωση με χυμούς από φρούτα και χυμούς από λαχανικά, έτσι. Καλό είναι όταν αποφασίσετε να κάνετε αυτό το είδος αποτοξίνωσης να χρησιμοποιήσετε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και επίσης, μπορείτε να μην το πιείτε ατόφιο, να προσθέσετε στο μισό ποτήρι νερό και να το πίνετε γουλιά-γουλιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί παίρνετε και όλη την ενέργεια όλων αυτών των προϊόντων που έχετε αποφασίσει να κάνετε την αποτοξίνωση. Παίρνετε όλη αυτή την ενέργεια και των φρούτων και των λαχανικών και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό να έχει μια ιεροτελεστία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να πιείτε όσους χυμούς θέλετε. Και μία καλή αρχή είναι να το ξεκινήσετε το πρωί με ένα ποτήρι χλιαρό νερό, με μισό λεμόνι στημένο και αν θέλετε βάζετε και ελάχιστο μέλι. Και μετά από μισή ωρίτσα παίρνετε τον πρώτο χυμό. Αλλά καλό είναι να ξεκινήσετε την ημέρα σας έτσι, με χλιαρό νερό, με λεμόνι στημένο και λίγο μέλι. Και κατά τις 11 η ώρα που είναι η ώρα που πεινάμε, έτσι, είναι 11 με 1 είναι η ώρα του σπλήνα. Αρχίζουμε και πεινάμε.
Μπορείτε να πιείτε το δεύτερο ποτήρι και κατά τη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον 2 με 3 ποτήρια, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, έτσι. Αν θέλετε να πιείτε ένα ακόμα ποτήρι χυμό, μπορείτε να το πιείτε. Το σημαντικό όμως είναι να αποφεύγετε να τρώτε στερεά τροφή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ενδιάμεσα μπορείτε να πίνετε κάποια αφεψίματα που βοηθάνε. Ένα πολύ ωραίο αφέψιμα είναι με την τζουκνίδα, η οποία έχει πάρα πολλές ιδιότητες αποτοξινωτικές και ενισχύει και το αίμα. Το τσάι του βουνού, το ταραξάκο, το άγριο ράδικο, το φλαμούρι που χαλαρώνει και όλα, βοηθάει έτσι σε όσους έχουν προβλήματα ύπνου. Η Λουίζα έχει διουρητικές δυνατότητες και το γαϊδουράγκαθο, το οποίο είναι κατεξοχή βότανο αποτοξινωτικό, γιατί ενισχύει τα υπατικά κύτταρα και ανανεώνει τα υπατικά κύτταρα. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε σε όλα αυτά και λίγο γλυκύριζα, κάρδαμο, τζίτζερ. Το τζίτζερ είναι το πλέον εκπληκτικό προϊόν που βοηθάει και στο μεταβολισμό, βοηθάει στα πρικσίματα, στα φουσκώματα, στις ζαλάδες. Και μπορείτε να προσθέσετε και κανέλα. Και η κανέλα βοηθάει πολύ στην αποτοξίνωση και στο αδυνάτισμα. Σας δίνω και μία πολύ αποτελεσματική συνταγή αποτοξίνωσης. Αυτά μπορώ να σας τα στείλω. Μην τα τρελαθείτε να τα διαβάζετε τώρα και να σημειώνετε. Μπορώ να σας τα στείλω. Μια πολύ ωραία συνταγή. Κόβετε 3 λεμόνια μαζί με τη φλούδα, αλλά φροντίζετε όμως το λεμόνι να είναι βιολογικής καλλιέργειας, να μην είναι καιρωμένο. Και μπορείτε τα λεμόνια και όλα αυτά, γενικά τα φρούτα που χρησιμοποιείτε, αν δεν είσαστε σίγουροι ότι είναι βιολογικά, μπορείτε να τα βάζετε για λίγη ώρα μέσα σε νερό καθαρό, λίγο χλιαρό, και μία κουταλιά διτεθανακική σόδα. Τα τρίβετε, τα ξεπλένετε και είναι καλά. Έτσι. Κόβετε λοιπόν 3 λεμόνια μαζί με τη φλούδα. Προσθέτετε 3 κουταλιές σκόρδο και 3 κουταλιές της σούπας μέλι. Ανακατεύετε το μείγμα με 3 λίτρα νερό. Το νερό αυτό έχει ήδη βραστεί, είναι ήδη βρασμένο. Αφήνετε λοιπόν το μείγμα για 3 μέρες σε ένα γυάλινο δοχείο με καπάκι. Έτσι. Και το χρησιμοποιείτε αυτό σταδιακά. Επίσης, μια πολύ καλή ιδέα για πρωινό είναι το πίτουρο σταριού. Το στάρι το χρησιμοποιούσαν, θα το πούμε και αργότερα, θα σας δείξω και την εικόνα, το χρησιμοποιούσαν πολύ στο Τσέρνομπιλ, μετά από αυτήν την ιστορία που είχε γίνει. Μουλιάζετε 2 κουταλιές της σούπας λεπτό πίτουρο σταριού με αρκετό νερό ώστε να το καλύψει. Έτσι. Και μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό αποξηραμένα βερίκοκα, σίκα, θαυμάσια τροφή τα σίκα. Έχουν ένζημα. Τα δαμάσκηνα που βοηθάνε πάρα πολύ στη δυσκυλιότητα, σταφίδες, νυφάδες βρώμη και λίγους ξηρούς καρπούς. Αποφύγετε τους πολλούς ξηρούς καρπούς γιατί παχαίνουν απλά. Η σημαντικότερη ιδιότητα του πίτουρου είναι πως συγκρατεί το νερό. Έτσι. Και ένα γραμμάριο πίτουρου μπορεί να απορροφήσει 5 γραμμάρια νερό. Και έχουν την ιδιότητα αυτές οι ίνες, οι μικροσκοπικές ίνες του πίτουρου, να χαλαρώνουν τα κόπρανα. Να χαλαρώνουν το κοπρανώδες υλικό, το μαλακώνουν και έτσι να επιταχύνουν όλη αυτή τη διέλευση. Και μια επίσης πολύ πολύτιμη ιδιότητα του πίτουρου είναι ότι καθαρίζει το αίμα και διώχνει τις ελεύθερες ρίζες. Έχουμε μιλήσει για τις ελεύθερες ρίζες πολλές φορές, έτσι. Και λίγο μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ, οι εργάτες όλων αυτών των σωστικών συνεργείων λάβαναν καθημερινά 20 με 30 γραμμάρια πίτουρο σταριού, το οποίο βοηθούσε σε όλη αυτή την απορρόφηση των ριζών, των ελευθέρων ριζών, μείωνε όλη αυτή την απορρόφηση των ελευθέρων ριζών από το αίμα.
Όμως, καλές είναι όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά χρειάζεται όμως μία φιδό σε όλα αυτά, μην το παρακάνετε. Αν δεν έχετε νηστέψει προηγουμένως άλλη φορά, χρειάζεται να το σεβαστείτε αυτό, να αρχίσετε σιγά σιγά, νηστεύοντας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για 12 ώρες, ύστερα από μία εβδομάδα, δοκιμάστε για 24 ώρες και μετά για 36 ώρες, σταδιακά. Και ύστερα μπορείτε να πάτε, αφού τα έχετε καταφέρει, για 48 ώρες. Θα ανακαλύψω ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για την υγεία σας και το σπάσιμο τώρα της νηστείας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ρίξετε κατευθείαν στο φαγητό ή να μην φάτε τροφές που είναι δύσκολα να χωνευτούν. Έτσι. Η νηστεία, θα διατηρήσετε όλα τα επεργετικά αποτελέσματα της νηστείας αν τη σπάσετε σταδιακά. Έτσι. Μπορεί με ένα φρούτο, γλυκό φρούτο, όπως είναι σταφύλια, ροδάκινα ή αχλάδια. Δεν θα πρέπει να φάτε ψωμί ή μαγειρεμένη τροφή. Για 3 τουλάχιστον μέρες χρειάζεται να το τηρήσετε αυτό, έτσι. Και σταδιακά προσθέτοντας πιο σύνθετες τροφές, αλλά χρειάζεται αυτό να το διατηρήσετε, να το σεβαστείτε. Και καλό είναι να μην φάτε οποιοδήποτε είδος κρέατος ή τυριού αμέσως μετά την νηστεία. Αν μπορείτε να το διατηρήσετε και στο επόμενο της ζωής σας θα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί αυτές οι τροφές είναι πάρα πολύ βαριές για ένα πεπτικό σύστημα το οποίο ήδη έχει αποτοξινωθεί. Πέφτουν δηλαδή σαν βόμβα μέσα στο στομάχι. Τώρα δούμε λίγο την πρακτική εφαρμογή της νηστείας. Από ιατρικής πλευράς, έτσι, η νηστειοθεραπεία θεωρείται μια σπουδαία θεραπευτική μέθοδος η οποία αποσκοπεί στο να απελευθερώσει όλο αυτό το τοξικό υλικό από τον οργανισμό, έτσι, που έχει συσσωρευτεί από την τροφή, από όλη αυτή τη λειτουργία της τροφής, της πέψης και της αφομοίωσης. Και ο βασικός σκοπός είναι ο οργανισμός να μην έχει όλο αυτό το φορτισμένο έργο της πέψης και της αφομοίωσης και να επιδοθεί στο έργο της κάθασης και της αποτοξίνωσης και της αποβολής των τοξινών και όλων αυτών των φθαρμένων τοξικών υλικών. Μετά λοιπόν την κάθαση και την αποτοξίνωση έρχεται σαν φυσική συνέπεια η ανάπλαση των κυττάρων, η ανανέωση των κυττάρων και η αναζωογόνηση όλου του αμυντικού συστήματος. Χρειάζεται λοιπόν να αποφορτίσουμε καταρχήν το σύστημά μας με τη λειτουργία, τη χρονοβόρο, της πέψης και της αφομοίωσης και να του δώσουμε τη δυνατότητα της κάθαρσης και της αποτοξίνωσης. Κατά τις περιόδους τώρα της νηστείας ενδείκνεται και η χρήση διαφόρων συμπληρωματικών μεθόδων, όπως πολλές από αυτές γνωρίζουμε, έτσι. Βέβαια, η διατροφή, η διαιτητική αγωγή, σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, η τροφή σου, το φάρμακό σου, είναι το πρώτο που χρειάζεται να δούμε και να υιοθετήσουμε στο υπόλοιπο της ζωής μας. Η υδροθεραπεία βοηθάει, η υδροκαθαρμή του παχαίου εντέρου, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το κομμάτι αυτό. Οι αναπνευστικές ασκήσεις, η αναπνοή, η μάλαξη, το μασάζ, χειροπρακτική, βοηθάει πάρα πολύ. Η χρήση των βοτάνων. Τα βότανα, αποτοξινωτικά βότανα και όλες αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες, βοτανοθεραπεία, φυτοθεραπεία, ομοιοπαθητική, οστεοπαθητική, βελονισμός, όλα αυτά βοηθάνε. Η χρήση ιαμάτων, βάματα, μητρικά βάματα, βοηθάνε πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο μητρικό βάμα είναι συνδυασμός με μπέρμπερις, ταραξάκο, τσουκνίδα, τζινάρα, αγκινάρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός. Επίσης, ψυχολογική υποστήριξη και ενεργειακή και ιατρική και υποστήριξη με την ενεργειακή ψυχολογία και άλλες ενεργειακές μεθόδους. Όλα συνεργασιακά βοηθάνε. Βοηθάει πάρα πολύ ο περίπατος στον καθαρό αέρα, η ανάπαυση, διαλογισμός, μουσική, χρώμα, χορός κτλ. Η ανάπαυση είναι πολύ βασική. Τις ημέρες που θα αποφασίσετε να κάνετε αποτοξίνωση, θα χρειαστεί να μην έχετε πολλές δουλειές να κάνετε. Καλό είναι να αποσυρθείτε μόνοι σας σε κάποιο εξοχικό, να μην έχετε ερεθίσματα, ούτε ακούσματα, έτσι, ούτε να διαβάζετε βιβλία. Καλό είναι να είσαστε κάπου ήρεμα,
να διαλογίζεστε και να επιδοθείτε σε αυτό το έργο της εσωτερικής και εξωτερικής κάθαρσης. Η πρακτική εφαρμογή της νηστείας. Η ικανότητα που έχει το σώμα μας να στρέφει την προσοχή του στη διαδικασία όλης αυτής της απέκρισης των συσσωρευμένων άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού, μας προσφέρει ένα πολύ ισχυρό μέσο για να θεραπεύσουμε τις αρρώστιες και να διατηρηθούμε σε καλή υγεία. Οι περισσότερες ασθένειες χρειάζεται να το καταλάβουμε ότι είναι αποτέλεσμα κακής διατροφής και λανθασμένου τρόπου ζωής. Και λανθασμένου τρόπου σκέψης βέβαια, αλλά αυτό ότι η τροφή μας ή το φάρμακό μας, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, δεν έχει αλλάξει. Είναι ουσιαστικά, είμαστε αυτό που τρώμε και αυτό που σκεφτόμαστε. Όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να νηστέψετε, αντενδείκνετε να νηστέψετε, όταν έχετε να κάνετε πάρα πολλές δουλειές και το μυαλό σας είναι συσκοτισμένο σε αυτά, έτσι. Θα νηστέψετε όταν έχετε τη δυνατότητα να περάσετε όλη σας τη μέρα αναπαυόμενοι, έτσι. Δεν χρειάζεται να καταβάλλετε μεγάλη ενέργεια, συσσόρευση ενέργειας χρειάζεται. Οι τρεις πρώτες μέρες είναι οι δύσκολες. Πάντα πιο δύσκολες, γιατί ο οργανισμός προσπαθεί να εξισορροπήσει, προσπαθεί να μπει σε μια καινούργια φάση και έχει και αντιστάσεις, έτσι. Ύστερα όμως από την τρίτη μέρα θα έχετε άφθονη ενέργεια. Χρειάζεται να εξηγήσετε στο σώμα σας, να είσαστε σε καλή επαφή με το σώμα σας, έτσι. Να το εξηγήσετε πως δεν θα τρώτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και θα το δεχτεί, χρειάζεται να έρθετε σε αυτή τη συμφωνία με το σώμα και το νου σας, έτσι. Οι τοξίνες πρέπει να φύγουν και η νηστεία είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να απελευθερωθούμε από αυτές. Κατά τη διάρκεια της νηστείας, διευκολύνουμε αυτή την εξάλληψη των τοξινών με διάφορους τρόπους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε υποκλεισμούς για να βοηθήσουμε αυτή την αποβολή των τοξινών από τα έντερα και από το δέρμα και από τους πνεύμονες και από τη συσσόρευση όλων αυτών των βλενών, έτσι. Και η αποτοξίνωση γίνεται και από την έμεινο ρίση, δηλαδή όλοι αυτοί οι τρόποι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Έτσι, μέσα στη σοφία του. Μέσα από τα έντερα, από τα ούρα, από την εφίδρωση, από το κλάμα, από την περίοδο και από την έμεινη ροή, να αποφορτιστεί από τις τοξίνες του. Και μπορούμε όλες αυτές τις διεργασίες να τις διευκολύνουμε με υποκλεισμούς. Θα μιλήσουμε για τον υποκλεισμό. Απλά είναι αναγκαίο ο υποκλεισμός για να απαλλάξουμε τα τυχόμενα του παχαίου εντέρου από όλο αυτό το κοπρανώδες υλικό, το οποίο έχει κολλήσει στις λάχνες του εντέρου, έτσι. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το υλικό πόσα κιλά μπορεί να συσσωρεύσει μέσα στο σώμα. 5, 6, 7 κιλά ακόμη και παραπάνω συσσωρεύσεις όλο αυτό το κοπρανώδες υλικού, το οποίο έχει σκληρύνει και μοιάζει με τα λάστιχα αυτά που βλέπουμε στις εθνικές οδούς των αυτοκινήτων που τρέχουν μεγάλη ταχύτητα, τα λάστιχα που ξεκολλάνε, όλα αυτά που έχει μαζευτεί στο παχύ έτερο έχουν αυτή την υφή. Να πίνουμε άφθονα υγρά, χυμούς από βότανα χωρίς ζάχαρη και αποφύγετε και το μέλι σε αυτήν την, εκτός αν δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, είναι καλύτερο να αποφύγετε και το μέλι σε αυτή τη φάση, έτσι. Γιατί αυτά τα υγρά θα βοηθήσουν να καθαρίσουν τα νεφρά και στην αποβολή των άχρηστων υλικών. Θα σας δώσω και σχήματα τονωτικά για τα νεφρά, έτσι. Επίσης, το μπάνιο στη θάλασσα βοηθάει πολύ. Και αν δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, μπορούμε να προσθέσουμε χοντρό αλάτι στην μπανιέρα μας. Έτσι. Και να βάλουμε και διάφορα εφαίρια έλαια, τα οποία βοηθάνε στην αποτοξίνωση. Επίσης, το τρίψιμο του δέρματος με στεγνή βούρτσα ή λύφη, από κάτω προς τα πάνω. Φεύγουν όλα τα νεκρά κύτταρα. Ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, για να βοηθήσουμε την αποβολή όλων αυτών. Γι' αυτό και η αναπνοή μας, με όλα αυτά τα κατάλοιπα,
είναι δύσοσμοι, έτσι, κατά τη διάρκεια της νηστείας. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές καθαρισμού, ειδικά είναι κλειστά τα ροφήματα και τα ηγμόρια. Εναλλασσόμενη αναπνοή βοηθάει πάρα πολύ. Να πλύνουμε το στομάχι για να βγάλουμε άχρηστα προϊόντα. Υπάρχει ένας ειδικός καθαρισμός στους γιόγκι. Θα το πούμε και αυτό, αν σας ενδιαφέρει. Είναι ένας λίγο δύσκολος καθαρισμός. Τώρα, κατά τη διάρκεια αυτής της αποβολής που το σώμα βγάζει όλα αυτά τα άχρηστα υλικά, υπάρχει περίπτωση ο οργανισμός να θέλει τις τοξίνες του πίσω. Γι' αυτό σε αυτή τη φάση πιθανόν να έχουμε και μια επιθυμία να φάμε τροφή τζόγκι, πώς τη λένε, τροφή βρώμικη, junk food, έτσι. Προσπαθούμε βέβαια να... Ουσιαστικά είναι η αντιστροφή του οργανισμού, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε μία ενίσχυση για να αποφύγουμε, να μην μας καταβάλει αυτή η επιθυμία, έτσι, και να βοηθήσουμε το σώμα στην υπόλοιπη αποτοξίνωσή του. Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών, μπορεί να αισθανόμαστε ζαλάδα, ένταση, είτε διανοητική είτε σωματική. Αυτά όμως μη σας τρομάζουν, είναι φυσιολογικές αντιδράσεις. Μπορεί να εκδηλωθεί πονοκέφαλος, νευρικότητα, κούραση, κρυάδες, έτσι, κάποιοι πόνοι. Δεν υπάρχει όμως κανένας απολύτως κίνδυνος. Απλά είναι οι φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού. Έτσι. Προτείνονται τζάγια ζεστά από βότανα, ζεστά χαλαρωτικά μπάνια λοιπόν, ασκήσεις, βαθιά χαλάρωση βοηθάει πάρα πολύ, αργή ρυθμική αναπνοή, διαλογισμός, ύπνος, βοηθάει πάρα πολύ ο ύπνος, ανανεώνει όλο τον οργανισμό, ανανεώνει όλα τα κύτταρα, περίπατη στη φύση, στον καθαρό αέρα και επίσης βοηθάνε και τα μασάζ πάρα πολύ, έτσι. Τώρα, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της νηστείας, τα οποία είναι πάρα πολλά, εκτός του ότι αποβάλλουν όλα τα άχρηστα υλικά, τις τοξίνες, είναι πολύ βασικό να καταλάβετε ότι όταν νηστεύουμε, το σώμα αρχίζει να τρώει τον ίδιο τον εαυτό, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε αυτοφαγία. Θα τα πούμε αναλυτικά, έτσι. Γιατί όλα αυτά που μαζεύονται στο σώμα με τη μορφή αλάτων σχηματίζουν καταστάσεις αρθριτικές, πέτρες, τα νεφρά, χολή, υποδάγρα κτλ. Έτσι. Και όλες αυτές οι τοξίνες δίνουν ένα γόνιμο περιβάλλον για να εγκαταστήσουν τις αποικίες τους ένα σωρό μικρόβια. Αρχίζει λοιπόν ο οργανισμός σιγά σιγά και τρώει όλα αυτά τα μικρόβια και τα απόβλητα στην ουσία. Και η στέρηση τροφής, όπως καταλαβαίνετε, δίνει τη θέση της και προωθεί αυτή τη λειτουργία της αυτόλυσης, της αυτοφαγίας. Θα μιλήσουμε αναλυτικά όμως άλλη φορά γι' αυτό. Έτσι, καταναλώνει τα φυσικά του αποθέματα και αρχίζει πρώτα από τα λίπη και τους υδατάνθρακες και όταν αυτά τελειώσουν, αρχίζει να περνά στη φάση των λευκωμάτων και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αν μπει σε αυτή τη φάση, χρειάζεται σταδιακά να σταματήσουμε την νηστεία. Τα ωφέλη της νηστείας. Όπως καταλαβαίνετε, τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, σωματικά, είναι ψυχολογικά. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλο το πεπτικό σύστημα να αναπαυτεί, αρχίζει να χαλαρώνει και να δυναμώνει ο οργανισμός. Όλο το σύστημα είναι σε μία πλήρη άνθηση και ενεργοποιημένο. Αυτή η δυνατότητα που δίνουμε στα άχρηστα αυτά προϊόντα να φύγουν, να αποβληθούν, φανταστείτε τι εθέριος, τι καθαρός οργανισμός πλέον. Το νιώθουμε αυτή την καθαρότητα. Έτσι. Μπορούμε όλο αυτό να το επιταχύνουμε με τεχνικές καθαρισμού. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το βασικό είναι ότι ο νους είναι λιγότερο προσκολλημένος σε επιθυμίες. Και όπως είπαμε, όλες αυτές οι αιμονές και οι συναισθηματικές συσσωρεύσεις τους δίνουμε τρόπο να φύγουν, να απελευθερωθούν. Και ο νους αποκτά μία διάβγεια
μειώνονται τα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια κτλ. Καθαρίζονται τα νεφρά, γιατί η αποχή από το κρέας, τις πρωτεΐνες και όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και το αλκοόλ βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία των νεφρών πρώτα απ' όλα, έτσι, και στο να μειώσει τα επίπεδα του ουρικού οξέως. Καθαρίζει το πεπτικό σύστημα, η λειτουργία του εντέρου είναι καλύτερη, το κυκλοφορικό σύστημα είναι καλύτερο, η αιμάτωση, η αναπνοή, οξύνονται όλες οι αισθήσεις, όσφρηση, ακοή, όραση, έτσι. Είναι πολύ βασικό. Αισθανόμαστε δηλαδή να έχουμε ένα καινούριο σύστημα. Όλος ο πεπτικός σωλήνας αποφορτίζεται από όλα αυτά τα κατακρατημένα κόπρανα και όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς, τους οξύουρους, έτσι καθαρίζει τέλεια. Ανανεώνονται οι ιστοί, βελτιώνεται η πέψη, βελτιώνεται η λειτουργία της καρδιάς, το νευρικό σύστημα οπωσδήποτε και αποκαθίσταται η φυσιολογική έκρηξη των αδένων. Βοηθάμε το ενδοκρινικό μας σύστημα. Εκτός λοιπόν από την αυτόλυση, λαμβάνει χώρα και η ανάπλαση. Έτσι. Μετά έρχεται η ανάπλαση, καλύτερη αιμάτωση, διέγερση. Έτσι. Προλαμβάνει και θεραπεύει τις αρρώστιες. Αυξάνεται την αντοχή του οργανισμού, έχουμε μεγαλύτερη αντοχή, μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ενεργητικότητα. Καταπραίνει τα πάθη και τονώνει την ψυχή. Άπειρα και εκπληκτικά είναι τα αποτελέσματα, έτσι, και συνηθίζει ο οργανισμός σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Γιατί όταν κάνουμε, καθαρίσουμε τον οργανισμό μας με αυτόν τον τρόπο, μετά δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτόν το φορτωμένο τρόπο διατροφής, έτσι. Και διατηρούμε αυτή την ισορροπημένη διατροφή. Όσοι έχουν πίεση, αντιλαμβάνονται ότι έχουν καλύτερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, εξαιτίας και της ηρεμίας που νιώθουν, αλλά και της πρόσληψης καλίου από όλα αυτά τα λαχανικά και φρούτα. Η νηστεία λοιπόν είναι ένας τρόπος πρόληψης αρρώστιας και σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της υγείας και την ανάπτυξη των διανοητικών και πνευματικών λειτουργιών του ανθρώπου. Βοηθάει δηλαδή ολιστικά. Έτσι. Είναι μια ευκαιρία νοητικής και σωματικής και πνευματικής αποτοξίνωσης. Και έχουμε θεραπεία και μειωμένα συμπτώματα σε περιπτώσεις κατάθλιψης, κακής διάθεσης, κυκλοθυμίας. Ανεβαίνει, εξυψώνει το σύστημα της ψυχικής ανάτασης, της συγκράτειας αυτής της εσωτερικής αποφόρτισης που νιώθουμε. Βέβαια, καλό θα είναι όταν είμαστε άρρωστοι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον γιατρό πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε νηστεία. Όταν είμαστε κουρασμένοι, όταν είμαστε σε εμπείρητη κατάσταση, περνάμε γρήπη, καλό είναι να μην κάνουμε νηστεία, να μην βάλουμε δηλαδή τον οργανισμό μας σε αυτή την επιπλέον φόρτιση. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να ασχοληθούμε επιτέλους με το μεγαλειώδη αυτό μας, να το δεχτούμε, να τον καλωσορίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να του προσφέρουμε μια ουσιαστική βοήθεια, να το φροντίσουμε. Και εύχομαι να το πραγματοποιήσετε με χαρά, ενθουσιασμό, βαθιά συνειδητότητα, συνειδητά και με αγάπη. Έτσι. Τώρα να σας κάνω και μία επανάληψη, υπενθύμηση. Έχετε τη δυνατότητα όλα αυτά τα βίντεο, καθώς και τα προηγούμενα, να τα βρείτε σε αυτή τη διεύθυνση. Α, έχω ξεχάσει να βάλω τη διεύθυνση, καλά θα σας τη στείλω. Έτσι. Και επίσης, έχω αρχίσει μία καινούργια σειρά από ενημερώσεις, καταρρύπτοντας τους μύθους περί υγείας. Θα το δείτε παρακάτω ολοκληρωμένο. Με σκοπό να βοηθηθούμε και να ξεφύγουμε από τα στεγανά της άνοιας και της ψευδαίσθησης, να κατανοήσουμε την ολιστικότητα και σοφία του οργανισμού μας και να βιώσουμε τη ζωή μας με τον τρόπο που μας αξίζει, με χαρά, αγάπη, αισιοδοξία, πληρότητα και ευδαιμονία, τα οποία όλα αυτά είναι γενής ποιότητας ψυχής. Ξεκινάμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο ενημερώσεων, τον έχω ξεκινήσει ήδη, για υγεία, ευζωία και αποτοξίνωση.
Θεραπευτικά μυστικά θα περιέχει βότανα, ελιξίρια, σωστούς τρόπους διατροφής, για ενέργεια και ζωντάνια. Με απότερο σκοπό να βρούμε όλοι μαζί συλλογικούς τρόπους να εξορροπήσουμε την ενέργειά μας, να αποτρέψουμε τις αιτίες που μας οδηγούν στην ψυχοσωματική αρρώστια και να ενεργοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς άμυνας. Λοιπόν, και εγώ το γράφω. Μπορείτε να πάρετε μια χαλαρή και άνετη θέση. Να κλείσετε απαλά τα μάτια σας χωρίς να τα σφίγγετε. Τα χέρια σας απαλά αφημένα πάνω στα πόδια σας. Με την παλάμη προς τα πάνω, να δεχόμαστε ενέργεια από το σύμπαν. Ισιώστε λίγο την πλάτη, είναι πολύ σημαντικό η πλάτη να είναι ευθύτενης για να ρέει η ενέργεια και να τροφοδοτεί όλα τα ενεργειακά κέντρα. Και στη θέση αυτή που είστε, αφαιθείτε ελεύθεροι στην ενέργεια. Και συντονιστείτε με την αναπνοή σας. Παίρνετε μια βαθιά εισπνοή από το κέντρο της καρδιάς, ανοίγοντας αυτό το κέντρο στην αγάπη, στη χαρά, στην ανιδιοτέλεια. Ανεβάζετε όλη την ενέργεια από αυτό το κέντρο προς τα πάνω, τροφοδοτείτε όλο σας το σώμα, εκπνέοντας χαλαρά από την κορυφή του κεφαλιού, μέσα και έξω από την κορυφή του κεφαλιού. Συνεχίζετε αργά, σταθερά, χωρίς ένταση, στο δικό σας το ρυθμό, να εισπνέετε και να εκπνέετε με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας ενέργεια από το κέντρο της καρδιάς και στην εκπνοή δίνετε τη δυνατότητα στο σώμα και το νου να καταλαγιάσουν, να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν. Με κάθε εισπνοή παίρνετε ενέργεια, παίρνετε πράνα, δύναμη. Και με κάθε εκπνοή αποφορτίζετε όλα τα αρνητικά συναισθήματα και δίνετε τη δυνατότητα στο σώμα και το νου να ηρεμήσουν, να ισορροπήσουν, να καταλαγιάσουν. Και συνεχίζετε να εισπνέετε και να εκπνέετε. Συνεχίζετε να εισπνέετε και να εκπνέετε, χαλαρά όμως, στο δικό σας ρυθμό, χωρίς να εστιάζετε την προσοχή σας στο κέντρο της καρδιάς και στην εκπνοή από το πάνω μέρος του κεφαλιού. Βαθιές, ουσιαστικές εισπνοές και εκπνοές στο χρόνο του δικό σας. Επίγνωση στην αναπνοή. Δίνετε τη δυνατότητα στο σώμα και στο νου να χαλαρώσει. Τα μάτια ξεσφίγγουν, ο λαιμός αποφορτίζεται από τις εντάσεις. Οι ώμοι χαλαρώνουν και νιώθετε όλο αυτό το κύμα της χαλάρωσης σταδιακά να αποφορτίζει όλη τη σπονδυλική στήλη. Σπόνδυλο, σπόνδυλο. Χαλαρά, συμμετρικά, αβίαστα. Αποφορτίζεται η ένταση από την πλάτη. Αποφορτίζονται όλες οι εντάσεις. Όλα τα βάρη που έχουν συσσωρευτεί. Όλα τα πρέπει. Όλες οι υποχρεώσεις. Αποφορτίζεται η πλάτη και η σπονδυλική στήλη από όλες αυτές τις τοξίνες, τις ψυχοτοξίνες.
Ανοίγει το κέντρο της καρδιάς στην αγάπη, τη χαρά. Απελευθερώνεται η ένταση από την κοιλιά, από το ηλιακό πλέγμα που είναι πολλωμένα όλα τα συναισθήματα και νιώθετε όλο το κύμα της χαλάρωσης να αποδεσμεύει την ένταση από τη λεκάνη, τους γοφούς, να αποφορτίζει την ένταση από τα γόνατα, τις κνήμες, φτάνοντας χαλαρά μέχρι τα ακροδάχτυλά σας. Και τώρα αφινόσαστε με εμπιστοσύνη στη χαλαρωτική αυτή δύναμη και νιώθετε από τα ακροδάχτυλα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού να βιώνετε και να πάλετε όλο το σώμα στη χαλαρότητα. Αφινόσαστε με εμπιστοσύνη να σας καθοδηγήσει ο εσωτερικός εαυτός σας, να σας καθοδηγήσει η εσωτερική σας διάνοια και σοφία και η άπειρη διάνοια του υποσυνείδητου νου. Σας καθοδηγεί και σας κατευθύνει σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στην εσωτερική σοφία μας. Η απόλυτη υγεία είναι κτήμα μας και ο νόμος της αρμονίας λειτουργεί στο σώμα και την ψυχή μας. Βιώνουμε ομορφιά, αγάπη, αυθονία, εσωτερικές ποιότητες. Εστιάζουμε την επίγνωσή μας στην υγεία. Η διαδικασία της επίγνωσης δημιουργεί συνειδητές προθέσεις. Εισάγουμε με εμπιστοσύνη την πρόθεση. Την πρόθεσή μας να είμαστε υγιείς. Ολιστική υγεία. Εστιαζόμαστε σε αυτήν την επιθυμία. Η εστίαση ενορχιστρώνει τις δυνάμεις του σύμπαντος για να υποστηρίξουν τη συγκέντρωση στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφεθείτε στην απόλυτη συγκέντρωση στο ιδανικό της υγείας, της εσωτερικής πληρότητας, της χαράς. Η συγκέντρωση βοηθάει να κρυσταλλοποιήσει το όραμα. Το όραμα της υγείας κρυσταλλοποιείται και απελευθερώνουμε την πρόθεση της απόλυτης υγείας. Η άπειρη νόηση που μας έδωσε την επιθυμία πραγματώνει την τέλεια υγεία. Μας καθοδηγεί, μας κατευθύνει, μας αποκαλύπτει το τέλειο σχέδιο για την πραγμάτωση της ολιστικής υγείας. Η βαθύτερη σοφία του οργανισμού μας, η βαθύτερη σοφία του υποσυνείδητου και του ανώτερου εαυτού αντιδρά ανάλογα στην πραγμάτωση της εσωτερικής υγείας.
και αφινόμαστε στο δεδομένο της υγείας, στην εσωτερική πραγμάτωση της υγείας. Βιώνουμε ισορροπία, ηρεμία, γαλήνη. Βιώνουμε ευγνωμοσύνη, γιατί γνωρίζουμε ότι η άπειρη διάνοια του υποσυνείδητου νου, η άπειρη διάνοια της εσωτερικής μας σοφίας γνωρίζει τα πάντα και μας αποκαλύπτει την τέλεια υγεία. Όλα τα κύτταρά μας είναι ανανεωμένα. Συνεργάζονται τέλεια, με αγάπη, ενότητα, ευγνωμοσύνη. Αυτή η ενδογενή σοφία του οργανισμού μας μας οδηγεί στην αυτοθεραπεία. Διαμορφώνει όλα μας τα όργανα, τους ιστούς, τους μύες, τα οστά. Η απεριόριστη θεραπευτική δύναμη που βρίσκεται μέσα μας μεταμορφώνει κάθε κύτταρο του είναι μας και αποκαθιστά την υγεία και αρτιότητα όλου του σώματός μας, όλου του οργανισμού μας. Και βιώνουμε ευγνωμοσύνη. Ευχαριστούμε για τη θεραπεία που ξέρουμε, έχουμε την επίγνωση ότι συμβαίνει μέσα μας. Είναι ένα θαυμάσιο έργο της δημιουργικής διάνοιας που υπάρχει μέσα μας. Και αφινόμαστε με εμπιστοσύνη και χαρά και πληρότητα να βιώσουμε αυτό το όραμα της τέλειας υγείας, της ισορροπίας, της γαλήνης, της αυτάρκειας. Είμαστε κύτταρα του σύμπαντος, μικρόκοσμος στο μεγάλο μακρόκοσμο του σύμπαντος. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη σε αυτή την ενότητα. Νιώθουμε όλα τα κύτταρα του σώματός μας να συνεργάζονται αρμονικά, συλλογικά. Νιώθουμε τη σύνδεση με το ανώτερο κομμάτι του εαυτού μας. Επίγνωση της σοφίας του σώματός μας. Αναγνωρίζουμε και ευγνωμονούμε τις άπειρες δυνατότητες που έχουμε για αυτοίανση. Και βιώνουμε τα αποτελέσματα της τέλειας υγείας στο σώμα, στο νου,
τον ψυχισμό. Βιώνουμε αγάπη, ενότητα, αποδοχή, εμπιστοσύνη, χαρά, δημιουργία. Αναγνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε όλα τα μηνύματα που μας στέλνει ο σοφός οργανισμός μας. Τα αποκωδικοποιούμε ανάλογα. Και σεβόμαστε, αγαπάμε, φροντίζουμε τον υπέροχο εαυτό μας. Και με όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα της αποδοχής, της αγάπης, της ενότητας, της εμπιστοσύνης στην απέραντη σοφία του οργανισμού μας, στις απόλυτες δυνατότητες του ανώτερου εαυτού μας, στη δύναμη, τη δημιουργία μας. Σιγά σιγά, στο χρόνο το δικό σας, μπορείτε να επανέλθετε. Να είστε πάντα καλά, με ολιστική υγεία και αγάπη στις καρδιές σας.